Καλησπέρα, Τζίμζο εδώ πέρα και σήμερα επιστρέφουμε μετά από πάρα πολύ καιρό στο να κάνουμε unboxing, γιατί έχω λίγο καιρό να κάνω unboxing. Σήμερα θα κάνουμε unboxing ένα ρολόι της Huawei, το Huawei Watch GT, το οποίο είναι ένα ρολόι, το οποίο είναι ένα smartwatch. Που θα το οποίο το έχω ανοίξει ήδη για να το ρυθμίσω, τέλος πάντων να μπω και να το τέτοιο. Να το ρυθμίσω, τέλος πάντων να βάλω εκεί πέρα τα στοιχεία στο Huawei app. Τέλος πάντων εκείνο το app της Huawei. Και να το ρυθμίσω, τέλος πάντων να μπορώ να βάλω τα πετσαρίες και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Μισό λίγο, γιατί αυτές οι συσκευασίες είναι λίγο περίεργες. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το ρολογάκι. Πριν πάμε στο ρολόι, βλέπετε τα έχει ανοίξει ήδη. Πάμε λίγο πρώτα στις άλλες βλακίδες που έχει μέσα. Στον φορτιστή. Να βάλουμε και τα δύο. Αλλά πριν πάμε στους φορτιστές, πάμε λίγο να δούμε τα manuals. Έχει δύο manuals, δεν βγαίνουν καν. Βγήκαν ωραία. Είναι αυτά τα δύο τα manuals, τα οποία είναι σκινέζικα. Τι γλώσσα είναι αυτή, Παναγία μου. Γερμανικά, τι γλώσσα είναι αυτή, δείτε εδώ, ρώσικα, δεν ξέρω τι είναι. Και ένα άλλο το οποίο νομίζω ότι είναι στα αγγλικά. Ούτε αυτό, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο στη Huawei. Έχουμε εδώ πέρα αυτόν το φορτιστή, πάμε να το ανοίξουμε. Αυτός εδώ είναι ο φορτιστής, είναι, μισό λίγο να το ξεμπλέξω. Είναι Type-C. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι USB σε Type-C, το οποίο Type-C μπαίνει, μισό λίγο, όχι από εδώ, μπαίνει σε αυτήν εδώ τη βάση, το βάζεις, μπαμ εδώ, μετά αυτό βάζεις έναν αντάπτορα και μετά στην πλήση, δεν έχω τώρα εδώ αντάπτορα. Μετά παίρνεις το ρολόι. Ούπα ρε παιδιά, έπεσε η κάμερα. Έπεσε η κάμερα, ρε, πίστευτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε εδώ πέρα, παίρνουμε το ρολόι. Να βγάλουμε αυτό το Frolex. Και μετά, μισό λίγο να το ανοίξω. Ωραία. Μετά αυτό πάμε και το βάζουμε εδώ πέρα, το οποίο είναι μαγνητικό. Εδώ πέρα. Και κουμπώνει αυτόματα, μόνο δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο κλακ, απλά μπαίνει αυτόματα. Εδώ πέρα έχει είναι μαγνητικό και μπαίνει. Και μπαίνει απευθείας. Και μετά το φορτίζει. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο το ρολόι. Το ρολόι είναι αυτό εδώ. Είναι λίγο μεγαλούτσικο στο χέρι μου. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τις λειτουργίες του. Έτσι ανοίγει. Άμα είναι ανοιχτό και πατήσει μετά από αυτό εδώ, πάμε σε λειτουργίες για workout. Έχει auto run, indoor run και διάφορα άλλα. Έχει και swim, το οποίο ρολόι μπορεί να κατέβει. Όπα, μισό λίγο, πώς πάει πίσω. Αυτό ή με αυτό πάει. Τέλος πάντων, ναι. Το οποίο μπορεί να βυθιστεί, να το βάλεις 50 μέτρα κάτω από το νερό, οπότε αυτό είναι καλό. Έχει για τρίαθλο, έχει και άλλα. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και, το ρολόι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ένα casual ρολόι μέχρι ένα sport ρολόι που μπορεί, ενός αθλητή. Π.χ. ενός κολυβητή, ενός runner και τα λοιπά. Πάμε τώρα σε τέτοια, σε άλλες λειτουργίες. Έχουμε εδώ πέρα το βασικό μενού, να το πω, πώς να το πω, δεν ξέρω, το οποίο μας δείχνει το υψόμετρο, 629 μέτρα, δείχνει τα βήματα που έχεις κάνει ανά μέρα, την ώρα, δείχνει και τα δευτερόλεπτα αυτό το pattern, να το πω, τα πετσαρία που έχω βάλει, τους καρδιακούς παλμούς και τον καιρό, και αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, anyway. Πάμε να δούμε τις άλλες λειτουργίες. Έχουμε εδώ πέρα τους παλμούς που μετράει τους παλμούς σου. Από πίσω, όταν το φοράς στο χέρι σου, ανάβει συνεχώς ένα πράσινο φωτάκι. Έχουμε εδώ πέρα τον καιρό.
Πώς το λένε, τα βήματα, τώρα αυτά τα λεπτά δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά anyway συνεχίζουμε, πάμε σε άλλες ρυθμίσεις. Άμα κάνουμε swipe down, μας δείχνει εδώ πέρα, άμα είναι ενεργά τα bluetooth, την ημερομηνία και την μπαταρία. Μετά πάμε settings. Έχει διάφορα πράγματα, πάμε αναλυτικά να τα δούμε. Display, έχει watch face, το οποίο εδώ πέρα έχει μισό λίγο. Εδώ, display, watch face. Ωραία, εδώ πέρα έχει διάφορα, στα πετσαρίζα να το πω, δεν ξέρω. Έχει ένα casual, έτσι, πολύ ωραίο, σοβαρό ρολογάκι. Έχει αυτό εδώ που μου αρέσει αρκετά. Έχει πολλά, πολύ ωραία, από casual μέχρι sport. Τα πετσαρίες. Έχει, ας πούμε, εδώ πέρα να δείχνει κύριο θέμα του καιρού. Κάτι κινέζικα εδώ πέρα. Για τους παλμούς. Και διάφορα, αλλά εδώ είναι ένα κλασικό ρολόι. Πάμε πίσω. Όχι, δεν ήθελα αυτό. Μισό. Λίγο να το ξαναβρω την προηγούμενη τα πετσαρία που είχα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα έχει το showtime. Screen always. Τι είναι αυτό? Μένει δηλαδή ανοιχτό για 5 λεπτά και μετά κλείνει. Άμα θέλουμε το ενεργοποιούμε. Έχει lock screen που δεν θέλω να κάνω lock. Find phone, το οποίο τώρα είναι disconnected. Και άμα συνδέσεις το ρολόι με το και έχει συνέχεια τα bluetooth ενεργά στο τηλέφωνο σου, για πάση αυτό θα σου βρει το κινητό σου σε περίπτωση να το χάνεις. Και θα λέει τηλέφωνο σου I'm here, I'm here και τέτοια, και θα αρχίσει να παίζει μια μουσική. Πάμε εδώ πέρα σε άλλα settings, do not disturb, μην ενοχλείτε, not where, not where, ναι. Πάμε πίσω. Το κακό είναι ότι πρέπει να τα ξανακάνω αυτά. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα για το system, restart, power off και reset. Έλα καλό μου. Δεν πάει πίσω, ωραία. Πάμε να δούμε άλλα settings και άλλες διάφορες πληροφορίες. Έλα. Εδώ πέρα, display, όσες έχει brightness, έχει αναλόγως τη φωτεινότητα. Εγώ σας συνιστώ να το έχετε στο auto. Watch face, εδώ πέρα το advanced είναι... για το πόσο θα μένει ανοιχτή η οθόνη. Λοιπόν, τον μάλιστα. Ωραία. Επίσης, το ρολόι μετράει συνεχώς τους παλμούς όσο το φοράς. Ας πούμε, πάμε να το φορέσω. Μισό λίγο να το φορέσω το ρολόι και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως είπα πριν. Το φωτάκι εδώ πέρα είναι αναμένο, όπως βλέπετε, ένα πράσινο φωτάκι που μετράει συνεχώς τους παλμούς. Τώρα έχω 66, δεν ξέρω γιατί απλά κάθομαι, δεν έχω και τίποτα άλλο να κάνω. Και είναι αυτό το ρολογάκι, είναι λίγο μεγάλο στο χέρι μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα θέλετε, κάντε ένα like στο βίντεο, μας άρεσε. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, γιατί μου βοηθάει πάρα πολύ. Σε λίγο φτάνουμε και τους 100 subscribers. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!